Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Magic Nick. Και σήμερα τυχεροί, γιατί θέλω να σας δείξω ένα θαύμα. Πάρα πολύ καλά ακούσατε, ένα θαύμα. Θέλετε να το δείτε? Πάμε όλοι μαζί. Για να σας δείξω το θαύμα που υποσχέθηκα, θα χρησιμοποιήσω μία λεγόμενη τράπουλα ASP. Λοιπόν, για αυτοί που δεν ξέρουν, πάμε να τη δούμε όλοι μαζί. Η τράπουλα ASP, εδώ πέρα, λίγα φύλλα, συνολικά 20 φύλλα. Ποια είναι αυτά τα φύλλα? 1, 2, 3, 4 και 5. Μία τράπουλα ASP αποτελείται από 5 σύμβολα. Αστέρια, τετράγωνα, στρόγγυλα, σταυρούς και κύματα, που το βλέπετε εδώ. Θα δει μέσα στα 20 φύλλα που έχω εδώ πέρα που σας τα δείχνω, θα συναντήσουμε παράδειγμα 4 στρόγγυλα ή 4 αστέρια που τα έβαλα όλα με μία σειρά. Λοιπόν, και επειδή τα έχουμε μία σειρά, πάμε λίγο να τα ανακατέψουμε. Πάμε να κάνουμε ένα κάτεμα να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα φύλλα εδώ είναι παράδειγμα μπερδεμένα. Εδώ κάπως έτσι κάνουμε ένα κάτεμα να είμαστε σίγουροι ότι τα μπερδέψαμε. Και βεβαίως κόβετε όπου θέλετε, να μην ξέρουμε σε ποια σειρά βρίσκονται. Μόλις κάναμε ένα κάτεμα. Και από εδώ θα ανοίξω 10 φύλλα που θα είναι δικά σας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και ένα 10. 10 φύλλα δικά σας και άλλα 10 που έχω εγώ εδώ, τα χέρια μου. Λοιπόν, βλέπετε 10 φύλλα δικά σας και άλλα 10 που έχω εγώ. Εγώ αυτή τη στιγμή θα αφήσω ένα φύλλο κάτω. Παράδειγμα, από τα φύλλα που έχω στα χέρια μου, θα αφήσω ένα φύλλο εδώ, αυτό εδώ. Και αυτή τη στιγμή από τα φύλλα που έχετε εσείς μπροστά, θέλω να μαντέψετε τι άφησα εγώ, ποιο σύμβολο. Όποιο θέλετε, διαλέγετε και το βάζουμε εδώ πάνω. Τι μου είπατε, σταυρό? Άλλοι μου λένε κύματα, άλλοι παιδιά, όχι όλοι μαζί. Σκεφτείτε τι μπορεί να άφησα εγώ εδώ κάτω. Τι μου είπατε, κύματα? Σταυρό, στρόγγυλο, ό,τι πείτε, στρόγγυλο. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Λοιπόν, πάω να αφήσω ένα άλλο φύλλο, να δώσω μια δεύτερη τύχη σε εσάς. Να κάνουμε κάποια θαύματα. Το επόμενο μου φύλλο θα είναι αυτό εδώ. Εδώ. Για παράδειγμα, τι μπορεί να άφησα? Τι μου είπατε? Τι άφησα? Κύματα, ό,τι πείτε. Εδώ, κύμα. Πάω να αφήσω και ένα τελευταίο. Θα αφήσουμε αυτό εδώ. Άφησα ακόμα ένα φύλλο. Και να το κάνω ακόμα καλύτερα, δεν θα επιλέξετε ένα φύλλο από τα δικά σας, θα επιλέξετε ένα φύλλο από εδώ μέσα. Με ένα κόψιμο που θα κάνατε. Θα περνάω τα φύλλα κάπως έτσι εδώ και όπου δεν θέλετε με σταματάτε και στο κόψιμό σας θα είναι το φύλλο επιλογής σας. Για παράδειγμα, θα περνάω όποτε θέλετε με σταματάτε. Εδώ, ό,τι πείτε. Εδώ. Με σταματήσατε κάπου εδώ μέσα το πακέτο και με σταματήσατε συγκεκριμένα αυτό εδώ το φύλλο που το βάζουμε έτσι εδώ. Μπορούσατε να με σταματήσετε όπου θέλατε. Λοιπόν, αυτά στην άκρη. Με σταματήσατε πάνω σε ένα αστέρι. Λοιπόν, και πάμε μία επανάληψη. Πήραμε τα φύλλα, τα ανακατέψαμε. Σας έδωσα 10 φύλλα μπροστά. Είχα 10 φύλλα. Άνοιξα 3 φύλλα και αν πιστεύουμε στα θαύματα, πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, διάλεξα 3 φύλλα και 3 φύλλα εσείς. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα που τα βλέπετε εδώ όπως θέλετε εσείς. Και πάμε να δούμε αν πιστεύουμε στα θαύματα. Έχουμε ένα στρόγγυλο. Πρώτο φύλλο είναι ένα στρόγγυλο. Πέσατε μέσα. Είσαστε καταπληκτικοί. Πάμε στο δεύτερο. Έχουμε ένα αστέρι. Και εδώ έχουμε ένα αστέρι. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στο τελευταίο. Που επέλεξα εγώ ένα κύμα και επιλέξατε ένα φύλλο που πέσατε πάνω σε ένα 3 θαύματα που μόλις γίνανε. Και θέλετε να μάθετε πώς γίνονται αυτά τα θαύματα? Πάμε για εξήγηση.
Για να γίνει το κόλπο χρησιμοποίησα μία τράπουλα ESP που η δικιά μου, όπως τη βλέπετε, αποτελείται από 20 φύλλα. Μπορεί να έχει και παραπάνω, 25-30 ο καθένας, ό,τι θέλει κάνει. Η τράπουλα ESP, όπως το ξέρετε τώρα, είναι μέσα 5 σύμβολα. Σταυρός, τετράγωνο, κύματα, αστέρι και ένα στρόγγυλο που τα έχω βάλει εδώ με τη σειρά. Και σήμερα τυχερή, γιατί θα μάθετε το ανακάτεμα Σαρλί. Θα μου πείτε τι είναι αυτό το ανακάτεμα Σαρλί. Λοιπόν, ένας Γάλλος. Σας έδειξα εδώ τα 20 φύλλα. Και πάμε στο ανακάτεμα Σαρλί. Παίρνω κάποια φύλλα εδώ, άλλα φύλλα από εδώ, κάποια φύλλα εδώ, άλλα φύλλα από εδώ. Με την έννοια ότι ανακατεύω την τράπουλα. Δύο εδώ και δύο από πάνω. Και βεβαίως μπορείτε να κόψετε όπου θέλετε, να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά που είδατε είναι μπερδεμένα. Για να εξηγήσω το ανακάτεμα σαγλί, αφήσω την τράπουλα ESP εδώ στην άκρη και έφερα μια κανονική τράπουλα με λίγα φύλλα, μην πάρω όλη την τράπουλα, που τα βλέπετε εδώ με τη σειρά. Από τον Άσο μέχρι τον Παπά, 13 φύλλα. Το ανακάτεμα σαγλί τι είναι? Είναι ένα ψεύτικο ανακάτεμα. Νομίζουμε ότι ανακατεύουμε, δυστυχώς δεν ανακατεύουμε τίποτα. Παραμένουν τα φύλλα όπως είναι. Δηλαδή τα φέρουμε στην ίδια σειρά. Θα το εξηγάω, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα. Βλέπετε 13 φύλλα με τη σειρά. Τα παίρνουμε. Για να γίνει το ανακάτεμα σαγλί, τι κάνουμε? Παίρνουμε κάποια φύλλα από πάνω, παράδειγμα 4 φύλλα, και σπρώχνουμε άλλα 4 από κάτω, για παράδειγμα, ή λίγο παραπάνω, όσα θέλουμε. Εδώ τα αφήνουμε από πάνω. Αφήνουμε ένα κάτω, αφήνουμε ένα πάνω. Παράδειγμα. Αφήνουμε δύο από κάτω και ένα από πάνω. Και ζητάμε το θεατή μας να κόψει όπου θέλει. Εδώ. Δείξαμε αυτό το θεατή. Και πάμε να δούμε το ανακάτεμα. Αν τα ανοίξουμε τα φύλλα, όπως θα τα δείχνω, βλέπουμε όλοι τα φύλλα ότι είναι με τη σειρά τους. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 βαλές δάμα ρίγας. Τα φύλλα δεν αλλάξαν συμπεριφορά. Ξαναπάμε ακόμα μία να το καταλάβουμε καλύτερα. Εδώ πέρα τα φύλλα με τη σειρά. Παίρνω παράδειγμα 3, 4 φύλλα. Εκείνη τη στιγμή σπρώχνω 4 φύλλα από κάτω που θα βάζω από πάνω. Εδώ 4 φύλλα. Σπρώχνω 2 φύλλα, τα βάζω από κάτω. Σπρώχνω 2 φύλλα, τα βάζω από πάνω. Ένα φύλλο από κάτω και ένα φύλλο από πάνω. Κόβω θεατής όπου θέλει. Με την έννοια, δείξαμε ανακάτεμα. Και θέλετε να δείτε το ανακάτεμα. Βεβαίως. Το βλέπετε και εσείς ήδη. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Βάλετε τα μαρίγα και όσες εδώ. Δηλαδή τα φύλλα έρχονται στη σειρά τους. Αν δείτε κάποιον να ανακατεύει έτσι, είναι ένα ψεύτικο ανακάτεμα, δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό προσέξτε το. Αυτό είναι το ανακάτεμα σαγλί. Ελπίζω να ήμουν ξεκάθαρο. Τα αφήνω στην άκρη. Μόλις σας έδειξα το ανακάτεμα σαγλί με μια κανονική τράπουλα. Και πάμε. Η δράπουλα ESP που ανακατέψαμε πριν. Με το ανακάτεμα σαγλί που κάναμε, ανοίγουμε 10 φύλλα στο θεατή μας. Και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. 10 φύλλα ο θεατής και άλλα 10 εγώ. Αν δεν μπερδευτήκαμε στο ανακάτεμα σαγλί που κάναμε, το πρώτο φύλλο εδώ πάνω πρέπει να είναι αυτό εδώ. Πάμε να το δούμε μαζί. Είμαι σωστός. Τι γίνεται? Ανοίξαμε 10 φύλλα με την έννοια να κατέψουμε την τράπουλα, δεν ξέρουμε σε ποια σειρά είναι. Και έχουμε 10 φύλλα. Το πρώτο φύλλο που θα αφήσουμε κάτω είναι αυτό εδώ. Αλλά δεν θα πάρουμε το πρώτο φύλλο εδώ, θα πάρουμε ένα ενδιάμεσα. Βεβαίως αυτά κρυφά δεν τα δείχνουμε στο θεατή. Αφήνουμε ένα πρώτο φύλλο εδώ. Ένα αστέρι. Πού είναι αυτό εδώ? Βεβαίως ο θεατής δεν το ξέρει. Το άλλο το αστέρι το σιδερούμε εδώ. Και ζητάμε το θεατή μας, άφησε ένα φύλλο κάτω. Τι μπορεί να άφησα? Θεατής, επιλογή του, μπορεί να διαλέξει ό,τι θέλει. Ας υποθέσουμε, μου λέει ότι άφησε ένα στρόγγυλο. Πάμε το στρόγγυλο, το βάζουμε εδώ. Παίρνοντας γνώση το φύλλο του θεατή, το δεύτερο φύλλο που θα αφήσουμε είναι το φύλλο του θεατή. Πάμε στα φύλλα μας κρυφά και αφήνουμε ένα στρόγγυλο εδώ πέρα. Που βεβαίως ο θεατής δεν το ξέρει. Άφησε ένα δεύτερο φύλλο. Τι μπορεί να άφησε από αυτά εδώ? Ο θεατής μπορεί να μας πει. Παράδειγμα, άφησες ένα αστέρι. Εδώ. Ή μπορεί να άφησες τα κύματα. Ό,τι θέλει. Ένα παράδειγμα. Αφήνοντας τα κύματα, ξαναπάμε στα φύλλα μας
και διαλέγουμε το σχήμα που άφησε ο θεατής. Για παράδειγμα, τα κύματα που το βάζουμε εδώ κρυφά. Εκείνη τη στιγμή, να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολα, δεν διαλέξει ένα φύλλο από εδώ, δεν διαλέξει ένα φύλλο από εδώ μέσα. Και τι κάνουμε? Έχοντας τα φύλλα μας εδώ πέρα, θα τον υποχρεώσουμε να πάρει το αστέρι που το έχουμε εδώ πάνω. Τι θέλω να πω? Θα περνάμε τα φύλλα κάπως έτσι εδώ και όποτε θες με σταματάς σε ένα κόψιμο που θα κάνεις και θα είναι το φύλλο επιλογή σου. Θα περνάμε, για παράδειγμα, μας λέει στο παιδό. Κρατάμε τα φύλλα εδώ και τα γυρνάμε όλα μαζί. Προσοχή, γυρνάμε όλο το πακέτο. Και του λέμε, με σταμάτησες με το κόψιμό σου πάνω σε ένα φύλλο. Πού είναι αυτό εδώ? Το βάζουμε εδώ. Μπορείς να πάρεις όποια θέλεις. Τα υπόλοιπα στην άκρη. Το φύλλο που με σταμάτησες είναι αυτό εδώ. Ένα αστέρι. Άφησα τρία φύλλα και επέλεξε τρία φύλλα εσύ. Ξεκινάμε από το τελευταίο φύλλο. Παίρνουμε το μεσαίο και το βάζουμε το τελευταίο πακέτο. Κάνουμε μια επανάληψη, ανακατέψαμε, μπερδέψαμε, δεν ξέρω τι, 1002. Εκεί τη στιγμή τι κάνουμε? Παίρνουμε τα τρία πρώτα φύλλα, πήρα τρία φύλλα, διάλεξες και εσύ τρία. Αυτά τα βάζουμε από πάνω. Εντάξει, τα βάζουμε από πάνω. Τρία φύλλα επιλογής μου και τρία φύλλα δικά σου. Μπορείς να με σταματήσεις όπου ήθελες και πάμε να δούμε που με σταμάτησες. Το πρώτο φύλλο εγώ άνοιξα ένα στρόγγυλο και γυρνάμε, βλέπει ένα στρόγγυλο. Το δεύτερο φύλλο σταμάτησα πάνω σε ένα αστέρι, με σταμάτησες πάνω σε ένα αστέρι. Το τελευταίο, τα κύματα, λίγο suspense, με σταμάτησες πάνω σε ένα κύμα. Αυτά ήταν φίλοι μου, εντάξει. Εγώ χρησιμοποίησα μια τράπουλα SP, πάρτε χαρτί άσπρα, φρούτα, ζώα, το ξαναείπα. Σας εξήγησα το ανακάτεμα Charlier, προσοχή αν δείτε κάποιον βάζει τα φύλλα έτσι, δεν κάνει τίποτα, επαναφέρει και 52 φύλλα να είναι. Επαναφέρει τη δράπολα όπως είναι, δεν μπέρδεψε τίποτα. Με λίγο εξάσκηση ελπίζω να τα καταφέρετε κι εσείς. Καλή διασκέδαση σε όλους.